5, στις 5 Ιουνίου το πρωί, στο ποτάμι της πόλης μας, θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Μια μέρα που γιορτάζεται σε όλη τη γη από το 1972, όταν ξεκίνησε η πρώτη διεθνής διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Είναι μια μέρα που τονώνει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών μας. Στα σχολεία μας οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν εξαιρετικά προγράμματα σχολικών εξαιρετήτων και περιβαλλοντικά. Οι μαθητές γνωρίζουν πάρα πολλά για το περιβάλλον. Απομένει δράση. Και το σύνθημά μας είναι: αλλάζω στάση, μπαίνω σε δράση. Να δραστηριοποιηθούμε, να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τη θέση μας, με τη στάση μας, να αλλάξουμε αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε όλοι ότι έχει το περιβάλλον μας. Αλλάζω στάση λοιπόν, μπαίνω σε δράση, για τη δράση, σήμερα δράση και αύριο ζωή. Τα παιδιά θα δουν πώς μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια, επαναχρησιμοποιώντας από τα άχρηστα να τα κάνουν χρήσιμα πράγματα, μια και τελοδρομία ανακύκλωσης, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικοί θα ασχοληθούν με το περιβάλλον και την πληροφορική, εκπαιδευτική ρομποτική από τους μαθητές των σχολείων μας και τους συναδέλφους. Το τμήμα εργαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών συμμετέχει και αυτό με εργαστικές παρεμβάσεις πάνω στη φύση. Θα δώσουμε προοπτική στη φύση και θα αφήσουμε τα παιδιά να φανταστούν τον κόσμο και το περιβάλλον πώς θα το θέλανε. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, τι θα έκανα. Καθώς η μέρα περιβάλλοντος είναι μία και οι περιφέρειες τρεις και το αμύγδο είναι από μόνο και αυτόν την περιφέρεια, οι αντίστοιχες εκδηλώσεις για την μέρα περιβάλλοντος θα γίνουν στο Αμύγδο αύριο Τετάρτη. Σε συνεργασία φυσικά με το Γραφείο των Σχολικών Δραστηριοτήτων και την κυρία Βουλή, το ΠΕΒΕΔΙΣ και το Δήμο Μηδέο. Και φυσικά τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνδαίου. Το διαφορετικό που υπάρχει στο Αμύγδο είναι η θεατρική παράσταση, η οποία θα είναι στις 9 και 4 το πρωί στο πνευματικό κέντρο του Αμυνδαίου. Είναι μια θεατρική παράσταση Ιόνιδες στο Αριστοφάνη από τους μαθητές της Ε2 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φιλότα. Μια παράσταση που ήδη την έχουμε δει, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και οι μαθητές προθυμοποιήθηκαν να έρθουν να τη δείξουν σε όλα τα σχολεία του Αμυνδαίου. Θα ακολουθήσουν επίσης βιωματικά εργαστήρια στην περιοχή στο προάβλιο του παλιού πρώτου δημοτικού σχολείου Αμυνδαίου. Κάποια από τα εργαστήρια θα είναι υπεύθυνη η κυρία Γκούλη ως υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων και η παιδαγωγική ομάδα του ΠΕΡ από τη ΒΕΡΗ. Θα υπάρχει επίσης και μια παρουσίαση από το δεύτερο νηπιαγωγείο Αμυνδαίου από το Στάρι στο Ψωμί. Ταυτόχρονα σε όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε αναρτήσεις εκθεσιακού υλικού από δουλειές περιβαλλοντικών προγραμμάτων που αυτή τη σχολική χρονιά έτρεξαν στην περιοχή του Αμυνδαίου. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου την Πέμπτη, μαζί με τις σχολικές δραστηριότητες που θα γίνουν στο ποτάμι της Φλόρειας, θα έχουμε και το δεύτερο φεστιβάλ φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Τρίτης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και της κυρίας Άννας Πίρτου από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλόρινας, στα πλαίσια του οποίου συνεργάζονται 5 δημοτικά σχολεία, της Κέλης, της Βέβης, του Αμοχωρίου, της Ινδρούσης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου της Φλόρινας, όπου φοιτητές μαζί με τους μαθητές δημιουργούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πράγματα που έχουν να κάνουν με τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Θέλαμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το παραδοσιακά το μάθημα των φυσικών επιστημών στο σχολείο και να δώσουμε ένα πιο βιωματικό χαρακτήρα, έτσι ώστε και τα παιδιά να αποκομίζουν περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα από αυτό, αλλά και η διαδικασία γενικότερα να είναι πιο χαρούμενη και πιο κοντά στην παιδική φύση. Αποτέλεσμα λοιπόν όλη αυτή τη συνεργασία είναι το φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο την Πέμπτη στο ποτάμι της Φλόριδας. Αποφασίσαμε πέρσι να συστηματικοποιήσουμε τη συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής μας. Ξεκινήσαμε από την Τρίτη Εκπαιδευτική Περιφέρεια ένα καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρείται από ό,τι πιο καινοτομικό γίνεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το μήνυμα το οποίο περνάμε είναι ότι το τι σημαίνει μάθετε δήμου γράμματα στον 21ο αιώνα. Αποκτά ένα καινούριο νόημα
Το νόημα είναι ότι βγαίνουμε πια από το σχολείο, έχουμε την έξοδο το σχολείο στην κοινωνία, από τη μια πλευρά και από την άλλη αναζητούμε τον πολίτη του 21ου αιώνα, ο οποίος χρειάζεται να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες και να ξεφύγει από το παραδοσιακό και στημένο να μαθαίνω γνώσεις και παπαγαλία από μνημόνευση κλπ. Όλα αυτά που τα ξέρει ο κόσμος καλά. Τι κάνουμε λοιπόν? Αυτό που κάνουμε είναι ένα φεστιβάλ φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, το οποίο στην ουσία ξεκινάει κάθε χρονιά από πέρσι, φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά, από την πρώτη μέρα που ξεκινά τα μαθήματα. Τα παιδιά, οι μαθητές των 5 σχολείων που ήδη αναφέρθηκαν, δηλαδή και Λιβέρια, Μοχώρη, Δρούσα και το 5ο Δημοτικό φέτος, μαζί με τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, από μόνοι τους αποφασίζουν και σχεδιάζουν αυτό που πραγματικά θέλουν να κάνουν, αυτό που πραγματικά τους εμπνέει. Επομένως, ο στόχος μας είναι τα παιδιά μας μέσα σε ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και εσωτερικά κίνητρα όσον αφορά τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Αυτό που αυτή τη στιγμή λένε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε, οι μαθητές και οι μαθήτρες καθώς μεγαλώνουν, συνεχώς μειώνεται το ενδιαφέρον τους απέναντι στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα, διότι δεν θα έχει ικανοποιητικό αριθμό νέων επιστημόνων και τεχνολόγων για να παράγουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Έτσι λοιπόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, πρόσφατα γύρισα από τη Φιλανδία, όπου ιδιαίτερα το συζητήσαμε αυτό το θέμα με τους αντίστοιχους ειδικούς συναδέλφους, χρειάζεται να δώσουμε ειδική σημασία στο να σταματήσει αυτό το αρνητικό φαινόμενο. Ένα λοιπόν από τα όπλα που έχουμε, τα εκπαιδευτικά μας όπλα, είναι να δημιουργήσουμε εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης και ένα από αυτά είναι το Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Φέτος συμμετείχαν 193 μαθητές και μαθήτριες και 45 φοιτητές και φοιτήτριες. Χωρίς τους φοιτητές αυτό το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να γίνει. Επιπλέον έχουμε μία πρώτη συμμετοχή από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Και το επόμενό μας βήμα, το τρίτο Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, θέλουμε να περιλάβει και σχολεία και από τις άλλες εκπαιδευτικές περιφέρειες, έτσι ώστε να γίνει το φεστιβάλ ολόκληρο της περιοχής της Φλόρινας. Έχουμε 30 διαφορετικές θεματικές, οι οποίες κινούνται από την παραδοσιακή τεχνολογία μέχρι και νέες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη, οι επισκέπτες την 5η το πρωί στο ποτάμι θα μπορούν να δούνε παιχνίδια ρομποτικής, θα μπορούν να παρακολουθήσουν μία ταινία μικρού μήκους που γύρισαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Κέλης όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο της Φλόρινας, κατέγραψαν τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της περιοχής μας και κατασκεύασαν επιπλέον ένα 3D χάρτη. Θα μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να παίξουν ποικίλα επιτραπέζια παιχνίδια που αφορούν τον μαγνητισμό, τον ηλεκτρισμό, τους ήχους. Θα μπορέσουν να δουν ένα άλλο μοντέλο βιώσιμου χωριού, το βιώσιμο χωριό των χωρίων που δημιούργησαν τα παιδιά της 5ης τάξης. Ακόμη έχουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές παίζουν τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού στα αγγλικά. Εκείνο το οποίο είναι καινοτόμο για τη χώρα μας και για τον κόσμο όλο είναι ο νανόκοσμος, η νανοτεχνολογία και η νανοφυσική, η οποία θα στεγαστεί μέσα στην αίθουσα του Αριστοτέλη, διότι δεν χρειαζόμαστε πολύ φως. Επίσης υπάρχει το ηλεκτρικό σκάκι, υπάρχουν πολλά μοντέλα που αφορούν είτε την περιοχή της Φλόρινας, παράδειγμα ένα μοντέλο σεισμολογικού χάρτη της Φλόρινας, μοντέλα που αφορούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, μουσικά κουτιά, μοντέλα αερόστατο, αεροπλάνο, ρομπότ και ακόμη άλλο ένα βίντεο που έρχεται από τη ΒΕΡΕ. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και κυρίως οι γονείς να έρθουν και να καμαρώσουν τα παιδιά τους, να πιστεύουν στα παιδιά τους ότι είναι δημιουργήματα δικά τους. Δεν τα φτιάξαμε εμείς, δεν τα φτιάξε ούτε η καθηγήτρια πανεπιστημίου, ούτε οι διευθυντές του σχολείου, ούτε οι σχολικοί σύμβουλοι. Με τη βοήθεια των φοιτητών, τα παιδιά από μόνο τους θα έρθουν, θα μας δείξουν και θα παρουσιάσουν αριστουργήματα. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς να έρθουν και να δουν την άλλη πλευρά του φεγγαριού, την άλλη πλευρά των παιδιών τους. Εγώ δεν χρειάζεται να πω θεωρητικά. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ για το φεστιβάλ είναι η εμπειρία που έχουμε να κερδίσουμε εμείς και δεν μιλάμε απλά για διδακτική εμπειρία.
γιατί η διδακτική εμπειρία μας προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο μας είναι ίσως το καλύτερο όσον αφορά την πρακτική. Μιλώ για εμπειρία σε καινοτόμα πράγματα, σε πράγματα που δεν γίνονται στην Ελλάδα. Και μιλάω για ένα πανεπιστήμιο που μπορεί να βγάλει τους σύγχρονους επιστήμονες της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Επειδή εγώ κατάγομαι από την κεντρική Μακεδονία, από τα Γιαντζά, είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι υπάρχει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δίπλα στην πόλη.